Ναι. Αδέλφια, μπορώ να κάνω μια επισήμανση, με ακούτε? Ναι. Καλά. Ακούγομαι καλά, θόρυβη, δεν ξέρω, ηχό. Μια χαρά ακούγες, σωστό. Λοιπόν, εδώ ο συνέλληνας μας δείχνει Photoshop, ο Θοδωρής. Μέγιστη τιμή και σεβασμό, Θοδωρά. Ευχαριστούμε για... Ναι, εντάξει, τώρα το ευχαριστούμε άκυρο. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται με τα κείμενα, σκιές που θέλει ο συνέλληνας ο άλλος. Πάντως, πληροφοριακά να σου πω, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μου επί 14 έτη. Ωραία. Αποφεύγουμε να βάζουμε σε μακέτες. Ναι. Δεν με ακούτε? Κάνει κάποιες διακοπές. Το Photoshop δεν ενδείκνεται για κείμενο, εάν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι σοβαρό, όπως ναι, μία σίγουρα, πρόσκληση. Εννοείται. Τώρα μιλάμε για απλά πράγματα. Φτιάχνουμε τη φωτογραφία μας, ό,τι θέλουμε, τα εικονικά μας στοιχεία και τα πάμε στο Illustrator ή στο Corel και εκεί βάζουμε κείμενο. Ναι, δεν διαφωνώ. Στην περιοχή που έχουμε φροντίσει να πέσει το κείμενο. Λοιπόν, τώρα για κάτι απλό, εντάξει, το στείνουμε όλο στο Photoshop, δεν τίθεται θέμα. Mm-hmm. Αυτά, να είστε λοιπόν, καλά, συνεχίζουμε. Μπορούμε να φτιάξουμε από την αρχή ένα file στρογγυλό, θα το σχηματίσεις εσύ, και να κάνουμε περιμετρικά γύρω-γύρω τα γράμματα. Κάτσε να δείξω και αυτό με το καμπυλωτό. Τώρα στο Photoshop αυτό δεν γίνεται ακριβώς. Δηλαδή στο Photoshop δεν μπορεί να βάλεις γύρω-γύρω γράμματα. Θέλεις Illustrator γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά μια καμπυλότητα μπορείς να δώσεις. Ωραία. Θα το δείξω εδώ πέρα. Θα το θυμηθώ κιόλας κι εγώ, γιατί το έχω ξεχάσει που είναι. Όχι, ωραία. Λοιπόν, έχοντας... Θέλεις να δώσεις καμπύλη στον τίτλο εκεί? Ναι, το βρήκα, εντάξει. Αυτό, μπράβο. Αυτό θα σου λέγα. Επιλέγουμε το κειμενάκι που θέλουμε, πάντα επιλεγμένο το layer, και στην επάνω η μπάρα που είναι οι ιδιότητες των εργαλείων, μας βγάζει Carpet Text, τώρα να το λέω και καλά. Το βλέπετε εδώ με αυτό το σηματάκι. Και εδώ τώρα του δίνουμε, έχει διάφορες επιλογές. Εδώ μας βγάζει την καμπύλη και του ρυθμίζουμε εμείς πόσο θέλουμε να πιάσει. Όπως σας είπα, το Photoshop δεν ενδεικνύεται για να βάλουμε περιμετρικά γύρω-γύρω. Δηλαδή, όπως έχουμε στο λογότυπο που έχει γραφτεί τις αξίες γύρω-γύρω, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε στο Photoshop. Εκεί θέλουμε Illustrator, Corel, κάποιο τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά μια τέτοια καμπυλότητα μπορούμε να τη δώσουμε. Συνέλληνες, να κάνω μία παρένθεση εδώ, την Παρασκευή. Αύριο έχουμε σεμινάρια με τα... Θα σας πω αμέσως, με το Filmora, το οποίο είναι για βίντεο. Και την Παρασκευή έχουμε σεμινάριο με το Illustrator, στις 5 η ώρα.
5 η ώρα, αδερφέ, λίγο δύσκολο γιατί μας μιλάει ο Αρτέμης στην περιφέρεια και δεν νομίζω να είμαστε εδώ πέρα. 8 η ώρα σας μιλάει. Ναι, αλλά εμείς είμαστε και λίγο μακριά, πρέπει να φύγουμε νωρίς. Ωραία, θα καταγραφεί το τι κλείσει. Παιδιά, όσο προλάβετε, δηλαδή, μέσα στην πρώτη ώρα θα προσπαθήσω να πω τα σημαντικότερα. Και να υπενθυμίσω ότι... Εγώ 8 η ώρα θέλω να είμαι... Εγώ δίνω το σεμινάριο και 8 η ώρα θέλω να είμαι στην κεντρική. Ωραία. Και θέλω να πω ότι το Filmora δεν είναι μόνο για βίντεο. Είναι και για ήχο. Είναι και για εικόνες που μπορούμε να τις κάνουμε βίντεο. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, το καταλάβαμε και αυτό με την καμπυλότητα του κειμένου. Ναι, οκ. Okay. Την καμπυλότητα στο σύμπαν θα μας πεις τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να πούμε. Οι σκιές που ρώτησε ο Συνέλληνας. Ναι, Ηλία μου, ποιες εννοούσες σκιές, το... Περιγράμματα. Α, ωραία, ωραία. Σκίαση, έχει κάτι που... Ναι, κάτι καμπύλες εκεί βλέπω. Άμα πατήσεις δεξί κλικ, εγώ το έκανα. Με δεξί κλικ πάνω στο layer. Μπράβο. Ή διπλό, ναι. Απλά έχει πάρα πολλές επιλογές εκεί πέρα και εγώ ξέρω με τα αγγλικά. Ξέρεις, κάνω δοκιμές, ρε παιδί μου. Πάει το ένα, πάει. Ναι. Θα τα πω έτσι λίγο έτσι. Λοιπόν, τώρα. Μία άλλη επιλογή που έχουμε στα layer. Όπως βλέπετε εδώ αριστερά, έχουμε τα διαφορετικά layer μας. Επιλέγοντας ένα layer, είτε αυτό είναι κείμενο είτε είναι φωτογραφία, και κάνοντας δεξί κλικ, πατώντας στο blending option, η πρώτη επιλογή που έχει δηλαδή, μας βγάζει ένα παράθυρο που λέγεται layer style. Σε αυτό τώρα το layer style, μπορούμε να επέμβουμε επάνω στο layer που έχουμε και να του δώσουμε είτε κάποιο βάθος, είτε κάποια σκίαση. Αυτά θα θέλουν και λίγο ψάξιμο, για να τα δείτε. Τσεκάροντας, π.χ. τώρα βάζω σκίαση, εδώ που λέει, και επιλέγοντας το συγκεκριμένο, μου βγάζει και τις ιδιότητες του. Εδώ επιλέγω την απόσταση που θέλω να έχει από το αντικείμενό μου, η σκιά. Εδώ είναι κατά πόσο θέλω να είναι συμπαγής ή όχι. Και εδώ το μέγεθός της. Να κάνω άλλη μία παρένθεση. Εννοείται. Την απόσταση και τη γωνία της σκιάς μπορούμε να την... ελέγξουμε και με τον δείκτη του ποντικού επάνω στο layer. Δοκίμασε. Ωραία, να το κάνεις. Ναι. Στο layer επάνω και όπως βλέπετε, αν πατήσω τώρα το ποντίκι μου, μπορώ να βάλω όπου θέλω τη σκιά. Πατώντας πανταμένα το αριστερό κλικ στο ποντίκι. Και το αφήνουμε εκεί που θέλουμε. Μετά μπορούμε να ελέγξουμε πόσο έντονη θα είναι. Το χρώμα της, από εδώ επάνω θέλουμε το χρώμα της, τη διαφάνεια που θέλουμε να έχουμε. Αν το βάλω δηλαδή στο normal, το κόκκινο, θα δείτε ότι γίνεται έντονο. Αν του δώσω μια διαφάνεια να μπλέκεται, να γίνεται με το φόντο μας ένα, θα δείτε ότι εδώ γίνεται σχεδόν μαύρο.
Όπως και αυτές οι ρυθμίσεις εδώ είναι για, την, για το, το είδος της σκιάς που θέλουμε. Αυτό λίγο πολύ... Να κάνω μια σημαντική παρατήρηση τώρα. Ναι. Σε περίπτωση που θέλουμε να φτιάξουμε μια εικόνα PNG και να έχει σκιά, δηλαδή να είναι διαφανές το υπόλοιπο φόντο, PNG εικόνες όλες τις γνωρίζουμε, η σκιά θα επιλέξουμε να είναι normal, εκεί που λέει mode, normal, θα πρέπει να είναι στο normal. Εδώ θα πρέπει να αν είναι κάτι άλλο, αν είναι κάτι άλλο, ενδεχομένως η σκιά να μην φάνει στο PNG. Χριστό, μην πάμε σε τέτοια ακόμα, γιατί πιο πολύ εδώ μέσα τώρα μαθαίνουν τα προγράμματα και το βίντεο θα είναι λίγο πιο... θα είναι οι βασικές αρχές για αρχή του προγράμματος του Photoshop. Πρέπει να κάνουμε βασικές λειτουργίες. Εντάξει, και αυτό είναι ένα από τα βασικά, απλά δεν έχουμε εξηγήσει τώρα, μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν το, το PNG και τη, τη διαφορά που έχει με ένα αρχείο JPEG. Θέλει κάποιος είναι Έλληνας κάτι άλλο να δει, να ρωτήσει, να μάθει. Εκτός αν το θεωρείτε τόσο σημαντικό, που μπορείτε να φτιάξετε, να φτιάξει μια φωτογραφία τέτοια με σκίαση. Αν κρίνω από το κεφάλι του Ερμή, δείξατε καθάρισμα εικονάς, περίμενε, ναι, μέτρο. Ναι, ναι. Έδειξα πολύ δύο ωραία τρόπους. Έναν, έναν με path και το άλλο με το... Όχι, απλά προσπαθώ να σκεφτώ τώρα απορίες. Να τελειώσω λίγο, να πω λίγο παραπάνω λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί, για, τις, για τις ιδιότητες του κάθε layer. Εκτός από σκίαση, θα σας τα δείχνω έτσι λίγο... για να καταλάβετε περίπου τι κάνει. Αυτό μπορεί να δώσει και ένα βάθος στα γράμματά μας. Θέλει βέβαια δουλειά σε, γιατί ειδικά στα γράμματα, επειδή αλλάζει το μέγεθός του, αλλάζουν και οι ρυθμίσεις. Μπορεί να τους δώσουμε ένα περίγραμμα. Έτσι. Να το αλλάξουμε χρώμα. Ή ακόμα και gradient να γίνει. Μπορούμε να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε, να βάλουμε σκίες εσωτερικές ή εξωτερικές. Έχει διάφορα σε σκίες. Θα πρέπει να τις δείτε αυτές μία-μία για να τις καταλάβετε. Να αλλάξουμε, επίσης μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα στο... είτε αυτό είναι γραμματοσειρά, είτε είναι φωτογραφία. Δηλαδή και με τις φωτογραφίες έχει το ίδιο πράγμα. Και εδώ μπορείς να βάλεις σκιά. Και εδώ μπορείς να αλλάξεις το χρώμα μέσα. Ακόμα μπορεί να το δώσεις και διαφάνεια στο χρώμα. Έτσι. Ακόμα και να ντεγκραντάρεις το, το εσωτερικό, πάλι με την ίδια λογική. Αυτό είναι περιπτυλικά οι, οι ιδιότητες και οι ρυθμίσεις σε κάθε layer μπορούμε να, να τις φτιάξουμε. Τώρα κάτι άλλο. Τι άλλο θέλετε να πούμε? Να μιλήσουμε λίγο για τα αρχεία που το σώζουμε μετά. Ναι, ναι. Που δεν ωραία. Έχει κανείς στην Έλληνας απορίες. Θοδωρή, αυτά καταγράφονται, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 τα γράφω. Okay.
θα σας πω τώρα για επί της ουσίας, το κάθε αρχείο για να μείνει στη μορφή αυτή που το δουλεύουμε όταν ξεκινάμε ένα καινούργιο αρχείο και θέλουμε να κρατήσουμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις που έχουμε εδώ και τα διαφορετικά layers, έτσι, το σώζουμε σε αρχείο. Το σώζουμε σε αρχείο PSD. Τώρα, αυτό αν θέλουμε να το κάνουμε σε φωτογραφία, σε JPEG, για να το βάλουμε είτε στο ίντερνετ, κάνουμε file, save as, και το επιλέγουμε τη μορφή JPEG. Πατάμε αποθήκευση και στην αποθήκευση του JPEG μας δίνει την επιλογή να του δώσουμε τι ποιότητα θέλουμε να έχει. Καλό είναι να έχουμε καλή ποιότητα. Απλά επειδή σε μερικές φορές υπερβαίνουν το μέγεθος του αρχείου, γίνεται μεγάλο, μπορούμε να το μικρύνουμε. Ακόμα μπορούμε να το σώσουμε και σε PDF το αρχείο. Δηλαδή αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι που θα είναι για εκτύπωση, για να μην έχουμε και πολλές απώλειες, όπως από τις γραμματοσειρές, καλό είναι να το σώσουμε σε PDF. Και εδώ μόνο στις ιδιότητες του PDF του δίνουμε τι ποιότητα θέλει να έχει. Συνήθως τώρα, αν θέλουμε να πούμε και λίγο το PNG, το αρχείο. Το PNG μας διευκολύνει σε περιπτώσεις που έχουμε κάποια εικόνα στην οποία θέλουμε να έχει από πίσω να μην έχει κάποιο φόντο, να έχει κενό. Το PNG, το μεταξύ, το χρησιμοποιεί και το... Μπορούμε να βάλουμε αρχεία στο Word, έτσι είναι πολύ πιο προσβάσιμο. Όπως θα δείτε εδώ, έχω φτιάξει ένα αρχείο το οποίο είναι κενό από πίσω και έχουμε μόνο κρατήσει το κεφάλι. Άμα το σώσω θα σας δείξω τη διαφορά που έχει. Αν το σώσω δηλαδή αυτό το ίδιο σε JPEG, θα μου γίνει λευκό το φόντο. Αν το σώσω σε PNG, το φόντο θα έχει τρύπα, όπως βλέπετε και εδώ. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτό. Και αυτό που είπε ο συνέλληνας πριν είναι ότι αν χρησιμοποιούμε π.χ. σε τέτοιες φωτογραφίες χρησιμοποιούμε τη σκίαση, όπως είναι εδώ, π.χ. Εδώ μου έχει πάρει. Εδώ πέρα έκανα μια σκίαση, όπως θα δείτε. Θα δείτε εδώ πέρα ότι πρέπει να το αφήνουμε, αυτό που είπε ο συνέλληνας πριν, πρέπει να το αφήνουμε πάντα στο normal, γιατί το φόντο μας είναι διαφανές. Εδώ θα δείτε που μου έχει πάρει και κάποιες σκιές εδώ πέρα, είναι από το καθάρισμα που έκανε στη φωτογραφία. Έχει κρατήσει κάποια πίξελ που ναι, δεν φαινόντουσαν από μόνα τους, αλλά τώρα που έβαλα τη σκίαση τα έχει πάρει. Αυτό με τη σβίστρα μας, αν πάμε, το σβήσουμε.
εξαφανιστεί. Θα σώζω για αυτό έτσι να το δούμε στο σαν PNG. Όπως βλέπετε έχει πάρει και τη σκίαση. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ρε Θεοδωρά. Όταν έχουμε μία εικόνα, πώς μπορούμε να κάνουμε τη μισή διαφανές ή κάποιο σημείο διαφανές και το άλλο να παραμείνει ίδιο. Λοιπόν. Κατάλαβες, δηλαδή θέλω ρε παιδί μου για παράδειγμα να πάρω ένα κάτι... σβήσιμο, να κάνει ένα σβήσιμο λε θες. Ναι. Κάτσε να δω αν το έχω κάνει αυτό τώρα. Όχι, δεν το έχω κάνει. Α, όχι, το έχω κάνει. Για κάτσε. Λοιπόν, κάτσε να δω. Αυτό, δηλαδή όπως είναι εδώ π.χ. Κάτσε, να βάλω σε μια άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό, αν θέλουμε... Ο πιο απλός τρόπος, Ηλία, είναι με τη σβήστρα μας. Επιλέγουμε το layer που θέλουμε. Βάζουμε ένα μεγάλο... Θα το δεις τώρα, είναι σε μέγεθος. Αν θέλω π.χ. Ηλία, αν κατάλαβα καλά είναι αυτό που λες, αν θέλω π.χ. το κάτω μέρος να το σβήσω και να πηγαίνει σταδιακά, δοκιμάζω με τη σβήστρα μου. Ένας τρόπος είναι αυτός. Για να μπορέσεις να το κάνεις ακριβώς στο σημείο που θες. Αν πας τώρα εδώ, στο εργαλείο... Αν δεις, τι θέλω να σου πω για να καταλάβεις, αυτό που έστειλα τώρα... Είδα στην αρχή, κάτσε. Αυτό που έστειλα, το έκανα, αλλά δεν ξέρω πώς το έκανα. Κατά λάθος βγήκε, ρε παιδί μου. Αυτό στην ουσία, άμα δεις αριστερά, έχει και τον Αρτέμι μέσα κάπου στην Ελλάδα και είναι πιο άχνα. Ναι. Εδώ ήταν δύο φωτογραφίες που δεν ξέρω ακριβώς πώς το έκανα. Σου λέω παιδεύτηκα, αλλά μου βγήκε ρε παιδί μου και βγήκε και ο Αρτέμις μέσα αχνά. Αχα. Και έσβησε το γύρω-γύρω. Εντάξει, αυτό τώρα το έχεις πάρει τυχαία εσύ. Αυτό γίνεται, αυτό είναι επί της ουσίας μία μίξη δύο φωτογραφιών διαφορετικές. Ναι, έχει φαντάσου την Ελλάδα που έχω πάρει, που είναι η Ελλάδα ο χάρτης και έχει και τον Αρτέμι. Το από, την, από τα λογότυπα μας έχει στείλει τέτοια, η Εβίτα. Ναι. Κάτσε να βάλω ένα αρχείο άλλο. Έχω εδώ. Εγώ το κάνω με δύο τρόπους, Θοδωρή. Ναι. Ένας είναι με τη γόμα. Ναι, αυτό μας έδειξες. Μπράβο. Να ξέρετε, παιδιά, ότι επιλέγουμε όντως μια μεγάλη διάσταση ακτίνα για τη σβήστρα και πατώντας παρατεταμένα το Swift, δουλεύοντας το ποντίκι, μας δημιουργεί οριζόντια και κάθετα σβησίματα. Γεωμετρικά δηλαδή, ίσια και άψογα. Ναι, ένας άλλος τρόπος, ένας άλλος τρόπος είναι εκεί που είναι η παλέτα με τα layers, από κάτω
Υπάρχει δίπλα, σε άκουσα, δεξιά, συγγνώμη, σε δεξιά από effects το εικονίδιο. Συγγνώμη, είναι λίγο, ένα, σε άκουσα, είναι ένα σάκελο που είναι μια τρύπα, τη βλέπεις. Πες το μου πάλι, γιατί δεν σε άκουσα τι μου είπες κάτω, το τελευταίο. Κάτω δεξιά. Ναι. Εκεί πέρα, αυτό το εικονίδιο που πατάς, ναι. Το πάτησες, ωραία. Λοιπόν, ναι, αυτόματα το Photoshop έχει επιλέξει το λευκό και όχι την εικόνα. Ναι. Μετά πήγαινε στα εργαλεία σου πάνω από το γράμμα, πάνω από το tab. Είναι το gradient σε μένα τώρα. Μπράβο. Τώρα το gradient θα κάνει στη μάσκα ένα σβήσιμο. Αλλά θα πρέπει να αφήσουμε το μαύρο-άσπρο, έτσι. Ναι, ναι, άσπρο-μαύρο. Δες τώρα και με Swift. Περίμενε. Επέλεξε το λευκό εκεί στο layer. Βλέπετε, παιδιά, την εικόνα, μία αλυσίδα που μας λέει ότι η μάσκα και το layer είναι συνδεδεμένα. Mm-hmm. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, μπορούμε επανειλημμένα, χωρίς να κάνουμε επιστροφή στην ιστορία των κινήσεων, στο history, επανειλημμένα μπορούμε να δουλεύουμε το degradé μέχρι να πετύχουμε το σβήσιμο που θέλουμε. Για κάνε εκείνη ένα σβήσιμο. Μπράβο, αυτό. Μπορεί να θέλουμε πιο κάνε και ένα κάθετο να δούνε, να σβήσεις το σαγόνι, ας πούμε. Το αντίθετο θέλει εδώ. Με Swift γίνονται αυτά κάθετα και οριζόντια. Με Shift, παλιμένο με Shift. Γίνονται κάθετα και οριζόντια, σωστά. Με το Swift έχουμε 90 μοίρες, δηλαδή οριζόντιες και κάθετες. Όρθο, όπως το λέει στο AutoCAD. Πώς το λέει? Όρθο το λέει, σαν τώρα όρθο, είναι ορθογώνιο και καλά. Α, ναι. Ναι, αυτός είναι πολύ καλός τρόπος. Το καταλάβες, Ηλία, πώς γίνεται? Θες να το ξανακάνω? Και μπορεί να σωθεί και σε αυτή. Εντάξει, θα δοκιμάσω, παιδιά, δεν θέλω να χαλάω το χρόνο. Εντάξει, θα το δοκιμάσω, απλά τα πιο πολύ τα εργαλεία, ρε παιδί μου, ήταν το θέμα. Ναι. Και γενικά η φιλοσοφία, άμα την καταλάβουμε τη φιλοσοφία, μετά θέλει απλά ψαξιματάκι. Γιατί όλα τα εργαλεία και όλα αυτά θέλουν να τα ψάξεις, να τα δεις. Γιατί και αριστερά στα εργαλεία έχει, νομίζω, δύο επιλογές ή τρεις για κάποια. Ναι. Tools, λάσο εκείνο, λάσο γύρω-γύρω όλοι και ναι, δεν ξέρω. Είναι τι θέλεις να κάνεις, ναι. Ηλία, θεωρώ ότι άμα τα εξήγησε πολύ καλά, θεωρώ ότι άμα αρχίσεις να πειραματίζεσαι έτσι κοιτώντας το βιντεάκι ξανά, ότι θα βγάλεις καλό αποτέλεσμα. Ναι, αν φανταστείς ότι και αυτό που έκανα, ας πούμε, το έκανα λίγο από tutorial, από το YouTube και τέτοιο, καταλαβαίνεις, εντάξει. Ηλία, πρέπει να καταλάβεις ότι τα layer επί της ουσίας είναι διαφάνειες και τους αλλάζεις και δηλαδή τον τύπο της διαφάνειας. Και αυτό το λέγεις από εδώ που λέει είδες επάνω normal. Το opacity, πώς λέγεται τέλος πάντων. Το opacity είναι η επί της ουσίας κατά πόσο θέλεις να είναι συμπαγές ή όχι. Αρχείο σου. Αλλά ο τύπος της διαφάνειας, δηλαδή αν το δεις εδώ που λέει normal, αν του αλλάζω εγώ ρυθμίσεις, αλλάζει και τα χρώματα. Δηλαδή έχει διαφορετική συμπεριφορά πάνω φωτογραφία με την κάτω. Η πάνω με την κάτω διαφάνεια, καταλαβαίνεις. Τι είναι η διαφάνεια, ενώ ο τύπος είναι ο κορεσμός ψηφιακά, έτσι, ψηφιακός κορεσμός. Ναι. Το opacity είναι η διαφάνεια στην ουσία, έτσι, δεν είναι? Ναι, είναι η διαφάνεια, δηλαδή αναλόγως στη... Την ένταση της διαφάνειας αλλάζουμε, ναι. Ναι. Το opacity είναι αυτό, δηλαδή αν θέλεις να φαίνεται 100%, 50%, έτσι. Θοδωρή, κάτι που θα ενδιαφέρε τον Ηλία και τους υπόλοιπους. Ναι. Δεν ξέρω αν είδατε κάτι τέτοιο. Ας πούμε αυτό με τον Αρτέμις Ωρα και την Ελλάδα. Ναι. Θα ήθελες να μας δείξεις πώς θα κόψουμε μια φωτογραφία στο σχήμα της Ελλάδας, να φαίνεται μέσα της. Η φωτογραφία να περικλείεται στο σχήμα της Ελλάδας. Ας πούμε,
Επέλεξε εσύ σχήματα τώρα. Α, ναι, κατάλαβα. Ναι, 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 και αυτό ρε φίλε. Εκεί... είναι σαν να γεμίζουμε ένα δοχείο, έτσι, παιδιά. Ναι. Μπορείς να το κάνεις και με έναν αριθμό για να είναι κάτι απλό και σύντομο. Ναι, ναι, σωστός. Κάτσε να ανοίξω μια καινούργια φωτό. Ας ανοίξω ένα καινούργιο εγγραφό. Να σας πω και παιδιά, αύριο να ξέρετε 9 η ώρα το πρωί θα βγάλουμε και εμείς ζωντανά τον Αρτέμι από την Αλεξανδρούπολη. Συντονιστείτε. Ναι, εννοείται. Ναι, είδα την ανακοίνωση. Ανυπομονούμε. Αυτό σωστά το κατάλαβα τώρα. Να γεμίσω επί της ουσίας το 8, το σχήμα αυτό, με μία άλλη εικόνα. Αυτό εννοούσες. Ναι, ναι, αυτό που έχει κάνει ουσιαστικά ο Ηλίας, η εικόνα θα περιορίζεται μέσα στο 8. Ωραία. Έλα, έχω κολλήσει. Εάν πελάγωσες, λογικό έτσι. Κάντο με σβήσιμο, με κόψιμο. Θα δείξω εγώ τώρα τον τρόπο και άμα νομίζω ότι πρέπει να βγούμε και κάτι άλλο, εννοείται. Να το, ναι, με σβήσιμο θέλω να το κάνω, με κόψιμο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα έχω στο layer, στα layer μου, έχω ένα που είναι το σχήμα μου, τώρα έχω βάλει το 8, έτσι, και έχω ρίξει και μια φωτογραφία. Τώρα θέλω εγώ η φωτογραφία, δηλαδή το 8, να μου είναι η φωτογραφία. Ένας τρόπος για μένα, ο πιο απλός, είναι να επιλέξω το γράμμα μου, το 8 δηλαδή συγκεκριμένη περίπτωση, με δεξί κλικ Select Pixels, και τώρα μου έχει επιλέξει το περίγραμμα το 8, έτσι. Φεύγω από το 8 και πάω και επιλέγω, χωρίς να κάνω απεπιλογή την επιφάνεια, την επιλογή μου εδώ, πάω και επιλέγω το αρχείο με τη φωτογραφία. Συνήθως όταν... Ναι, αυτό λοιπόν εδώ τώρα... Εμένα μου έχει επιλέξει το 8 και πάω στο layer της φωτογραφίας. Το μόνο που έχω να κάνει είναι, επειδή έχω επιλέξει το εσωτερικό, να πάω να το επιλέξω το εσωτερικό. Πάνω και κάνω δηλαδή από το select inverse και μου πηγαίνει αντίθετα. Και τώρα με ένα delete, πατώντας το delete, οπα, δεν κάνει. Ωραία. Μου διαγράφει όλη το υπόλοιπο. Ωραία, υπόλοιπο. Αυτό είναι. Ηλία, κάτι τέτοιο έκανες κατά λάθος. Ναι. Και, όχι, είδα, όχι αδερφέ, καμία σχέση. Όχι αδερφέ, καμία σχέση. Έπαιξα με την αδιαφάνεια εγώ. Έβαλα δύο φωτογραφίες, την Ελλάδα και τον Αρτέμι. Και έπαιξα με την αδιαφάνεια. Τώρα το πώς έκοβα δεξιά-αριστερά δεν το θυμάμαι καν. Με τη γόμα μάλλον. Μπορεί. Ναι, κάπως έτσι το βάλε, ναι. Αυτό που είδαμε τώρα πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Ναι, και πολύ πιο εύκολο, δεν το συζητώ. Ο συνέλληνας ο Κωνσταντίνος κάτι έγραφε πριν. Α. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν ήθελες να ρωτήσεις κάτι.
Δεν έχουμε κάτι. Έχει βγάλει πάντα... Ο Νίκος ο Φρουδαράκης, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι. Αν και έχουν περάσει 2 ώρες περίπου γεμάτες. Περάσανε. Ναι. Παιδιά, εγώ αλήθεια θα είμαι πολύ πιο σύντομος, γιατί το πρόγραμμα ενδείκνεται για να είμαι σύντομος. Και άμα θέλετε μπορούμε να το κάνουμε και πιο νωρίς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα τελικά. Συνέλληνες, κάποια άλλη ερώτηση, θέλει κάποιος να συμπληρώσει κάτι. Ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Κάτι να, που χρησιμοποιείτε και θέλετε να το, να το εξηγήσουμε κάπως. Τώρα είναι και άλλα πολλά σίγουρα. Θες να πεις, εγώ εντάξει τουλάχιστον αυτό το ξέρω, θες να πεις πώς μπορούμε να το αποθηκεύσουμε την εικόνα ώστε να μπορούμε να την επεξεργαστούμε ξανά. Ο ένας τύπος αρχείων είναι το PSD που επί της ουσίας μας κρατάει και όλα τα layer. Δηλαδή είναι το αρχείο, αυτό είναι το αρχείο που δουλεύει το Photoshop. Αυτό είναι για καλό για αφήσεις, για να αλλάζουμε ας πούμε ημερομηνίες και τέτοια προφανώς. Πες το μου πάλι γιατί δεν το άκουσα, γιατί μου κάνει διακόπες συνέχεια. Αυτό λέω είναι προφανώς και καλύτερο για αφήσεις που μπορούμε να αλλάζουμε ημερομηνίες, ώρες. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή όταν θέλεις ένα αρχείο να το φτιάξεις και μετά να κάνεις κάποια αλλαγή και οτιδήποτε, είναι μόνο αυτός ο τρόπος. Αν το κάνεις JPEG ή PNG, χάνονται όλες αυτές οι πληροφορίες και μετά θα πρέπει να φτιάξεις επί της ουσίας από την αρχή το... Γίνονται flat, δηλαδή γίνονται ένα επίπεδο όλα, όταν τις αποθηκεύουμε σε JPEG. Θα μας κάνεις πριν το κλείσιμο και μια αποθήκευση... Τουλάχιστον σε JPEG, σε... Τα έκανα, πριν, δεν τα είδες πριν. Έκανα σε JPEG, σε PNG. Α, πρέπει να έλειπα. Εντάξει, θα το δω από το βίντεο, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, εντάξει. Όταν είναι δηλαδή για εκτύπωση, καλό είναι να το κάνουμε σε PDF. Ωραία. Νομίζω ότι πέρασε η ώρα και είπαμε αρκετά, μου φαίνεται. Ωραία. Μπορούμε να το επαναλάβουμε αν θέλουμε, να έχουν και μπορεί να δημιουργηθούν απορίες τώρα ποιος θα δουλέψει και κάτι και δείτε πραγματάκια, σίγουρα θα έχει κάποιες απορίες, οπότε μπορούμε να ξανακάνουμε πάνω σε απορίες. Βεβαίως, ένας καλός τρόπος είναι να το δουλέψετε όλοι, να το συνηθίσετε λιγάκι, να δείτε πώς φτιάχνουμε διάφορα πράγματα με οδηγό το βίντεο. Mm-hmm. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι σήμερα κατέβασε το πρόγραμμα και ότι ό,τι απορίες του γεννηθούν θα ρωτήσει εν καιρό. Σωστά. Ωραία. Πάντως νόησε αρκετά, λέει, ώστε να ξεκινήσω να ασχολούμαι δυναμικώς. Τέλεια. Μια χαρά. Να προτείνω κάτι, Γιώργο. Έλα. Το βίντεο, αν που θα ανέβει, YouTube, να μένουν ανοιχτά τα comment και οι απορίες να μπουν εκεί για να μην μπήξει το Skype. Και να ξέρουμε και για ποιο πρόγραμμα μιλάμε, για ποια παρουσίαση. Έχεις κάποια πρόταση να κάνεις, δεν ξέρω. Αυτά θα ανέβουν σε tutorial, σε ένα κανάλι στο YouTube. Μπορεί να είναι και το δικό μου, μπορεί να είναι και του οργανισμού, θα το δούμε αυτό. Και τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα είναι από κάτω από το link εκείνο. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, και εγώ είμαι πρωινός, δυναμικός, καλή ανατολή. Θοδωρή, μέγιστη τιμή για την παρουσίαση. Δική μου η τιμή. Να είστε καλά. Καλή ανατολή. Καλή ανατολή. Νομίζω, Θοδωρή, ότι είναι μια καλή ώρα να σταματήσουμε το recording. Το recording θα το δω μετά, γιατί ακόμα δεν το έχω ξαναδουλέψει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Μου γράφει τώρα γιατί σταμάτησε, είναι το δεύτερο που φτιάχνουμε. 30-40 λεπτά είναι το δεύτερο. Διακοπή εγγραφής. Ναι. Εγώ το κατέβασα το πρώτο πάντως. Θοδωρή, πάτε διακοπή εγγραφής, Α, ναι.